Είναι οι επίμαχες σκηνές που κάποιοι παρουσίασαν ως προσωπικές στιγμές του. Ο Γεράσιμος Καλαρέσης στην τηλεοπτική αυτή σειρά ιταλικής παραγωγής που μεταδίδεται από τον συνδρομητικό δίκτυο Netflix υποδίεται τον ρόλο ενός διεφθαρμένου καθολικού ιερέα. Οι σκηνές που προβλήθηκαν από τη σειρά ήταν η αιτία να πέσει στα δίχτυα της μαφίας και να τον εκβιάζουν. Αλλά αυτή είναι η υπόθεση της σειράς. Εσείς είστε ένας ιερέας που έχει μπλέξει. Ναι, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι διχασμένος. Από τη μια είναι στους ανανεωτές, θέλει διαφάνεια στις συναλλαγές της οικονομικής του Βατικανού. Εκεί από την άλλη, ένα θέμα. Ναι, έχει ένα προσωπικό πάθος, ας πούμε, το οποίο τον κάνει ευάλωτο στη μαφία και με αποτέλεσμα τον εκβιάζει η μαφία για να κερδίσει για το συμφέρον της κάποιες εκτάσεις του Βατικανού. Ναρκωτικά, γυναίκες, λεφτά. Ναι, έχει οργανώσει ένα όργιο με γυναίκες και ναρκωτικά κλπ. Και βιντεοσκοπείται αυτό με σκοπό να τον εκβιάσουν αργότερα. Όπως υποστηρίζει ο ηθοποιός, τα πλάνα αυτά δεν εκμεταλλεύτηκε μόνο η μαφία στη σειρά, αλλά και μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα και τα παρουσίασαν σαν προσωπικές τους στιγμές. Αντί λοιπόν να χαίρετε με αυτή την τεράστια επιτυχία, αναγκάζεται να προβεί σε μηνύσεις. Αυτό που γράφτηκε ότι συμμετέχετε σε πολλά όργια, αυτός είναι ο ρόλος. Όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος. Ο ρόλος είναι αυτό που είδατε, όποιος κάτσει να το δει. Αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς αυτό έχει αναλάβει η δικαιοσύνη το δρόμο της. Για... Έχετε υποβάλει μηνύσεις? Ναι, ακολούθησα κανονικά. Το ζητάω από κατάσταση. Δεν είναι. Είναι ειδικά από μια συγκεκριμένη εφημερίδα που ο τρόπος που το παρουσίασε ήταν σαν να το κάνω στην προσωπική μου ζωή, ας πούμε. Ο ρόλος τελειώνει δηλαδή στα τέσσερα επεισόδια. Σας ξεπαστρεύει η μαφία ή το Βατικανό? Μην πω για όποιον μπορεί να τη δει. Αν κάτσουν πολλοί και δουν στο Netflix αυτή τη σειρά, θα σταματήσουν να σας λένε στον δρόμο Φατσέα. Μπα όχι, νομίζω θα λένε ο Φατσέας Καρδινάλιος. Φατσέας Καρδινάλιος. Ναι, νομίζω θα αλλάξει αυτό. Αυτή την περίοδο ο Γεράσιμος Καλαρέσης πρωταγωνιστεί στο θέατρο Ηλίσια, στο έργο του Άρθουρ Μίλλερ, «Το τίμημα». Μιλάει για τις σχέσεις της οικογένειας εν μέσω μιας οικονομικής ανάλυσης, μιας οικονομικής κρίσης, μετά από μια οικονομική κρίση, ας πούμε. Η θεατρική συγγραφή ήταν μελλοντολόγη τελικά? Ναι, νομίζω ναι. Ο συγκεκριμένος δηλαδή βλέπω πράγματα μέσα, αναφορές που με εντυπωσιάζουν. Για μια κοινωνία που δεν ξέρει πού βρίσκεται, πού πάει, τι θα κάνει. Μιλάει, δηλαδή υπάρχει μέσα μια τάκα του έργου που λέει ότι άμα είσαι δυστυχισμένο σήμερα, πας για ψώνια. Παλιά κάνεις επανάσταση, πήγαινε στην εκκλησία, σήμερα πας για ψώνια. Και είναι αυτό που ακριβώς που σημαίνει σήμερα. Γιατί έτσι κλείσουν τα μαγαζιά, λες, σε αυτή τη χώρα για 6 μήνες, θα γίνει καταστροφή από άκρη σ' άκρη. Όντως, δηλαδή τα βλέπουμε γύρω μας. Δεν μπορώ να είμαι καλά όταν γύρω μου συμβαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια. Από το πάρκινγκ μέχρι εδώ, μέχρι το θέατρο, ας πούμε, με σταμάτησαν 10 άνθρωποι να μου ζητήσουν βοήθεια. Και 2 ψάχναν τα σκουπίδια. Δεν γίνεται δηλαδή να μην τα βλέπεις αυτά όλη μέρα. Δεν υπάρχουν αυτά πια. Έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Πάμε σε νομοσχέδια για αλλαγή φύλου. Τα έχουμε λύσει όλα αυτά, εντάξει. Σας βρίσκει αντίθετο, σύμφωνα αυτό το νομοσχέδιο? Το νομοσχέδιο όχι. Με βρίσκει, χωρίς να είμαι πολύ ενημερωμένος, με βρίσκει μάλλον σύμφωνο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανακούφιση κάποιων ανθρώπων, θεωρητικά τουλάχιστον το λέω εγώ, εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Δεν είμαι της λογικής του. Έχουμε άλλα προβλήματα. Δεν υπάρχουν προτεραιότητες αυτά. Δηλαδή, για μένα, όταν υπάρχει κάτι, κάποιος που έχει ένα πρόβλημα, αν μπορούμε να το λύσουμε, το λύσουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει στα σύν ή στα πλήν αυτής της κυβέρνησης. Έτσι κι αλλιώς τα πλήν είναι πάρα πολλά. Ας αφήσουμε και τίποτα για να έχει σύν. Υπάρχει ελπίδα ή υπάρχουν εξωγήινοι τελικά? Γιατί την ελπίδα τη χάσαμε, αλλά τους εξωγήινους μάλλον είμαστε πιο σίγουροι. Εξωγήινοι υπάρχουν, εγώ τους πιστεύω. Αλλά από εκεί και πέρα, ελπίδα δεν ξέρω αν υπάρχει. Είναι πιθανότερο να συναντήσω εξωγήινο.